κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Την κορυφή τη επικαιρότητα τι τελευταίε μέρε και ειδικά σήμερα, η ψήφο του απότιμου ελληνισμού. Άλλη μια ευκαιρία δηλαδή για καυγά στο πολιτικό σκηνικό τη χώρα. Κανεί δεν συμφωνεί απολύτω με τον άλλον. Όλοι ζητούν να προσπιστεί να αφαιρεθεί κάτι από το σχέδιο και κάποιοι να αλλάξει τέτοιο. Πρόκειται για άλλο ένα ζήτημα που κατάντησε ανέκδοτο, αφού οι τελευταίε 10 κυβερνήσει, μπορεί να είναι και περισσότερε, υποτίθεται ότι ασχολήθηκαν και μάλιστα ζεστά. Τάξιμο εντός, τάξιμο και εκτός. Αυτό και άλλα θα συζητήσουμε στις σημερινές αναλύσεις με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, την Άννα Σιμίου, την κυρία Σπερίσο, κυρία Σιμίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω και καλή αρχή της νέας τηλεοπτικής σεζόν, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε εσάς, γιατί ως νέα βουλευτής παίρνετε το βάθμο του πυρός. Ναι, αυτή για μένα, κάθε αυτή και δύσκολη, αλλά πρέπει να ανταποκριθώ, θέλω να ανταποκριθώ στην ψήφο των συμπολιτών μου, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ο στόχο του Βουλευτού, να είναι χρήσιμο, άξιο, αποτελεσματικό. Είναι πολύ τιμητική η ψήφο. Βέβαια. Και πρέπει να ανταποκριθεί κάποιο. Έτσι είναι, αυτό είναι ο στόχο. Πρέπει να είμαστε συνεχεί στον καθένα τον κόσμο. Να ξεκινήσω με ένα εξόχω πολιτικό ζήτημα. Πώ είναι δυνατόν να μπορεί μια κυρία να είναι ταυτόχρονα μητέρα, σύζυγο, βουλευτή και αρχηγό. Δεν είναι εύκολο να πω την αλήθεια και τώρα που είχε και το νέο μέλος στην οικογένειά μας προσπαθούμε να βρούμε τις βουλευτές μας. Γιατί μεγάλη οικογένεια. Νομίζω όμως ότι αυτή η πολυσχεδής απασχόληση είναι αυτό που σου πληρώνει και την πολιτική. Διότι καταρχάς δημιουργεί ένα ισορροπημένο άτομο, είναι βασικό και από την άλλη δίνει και τα ερεθίσματα. Τώρα ήμουν σε μια εκδήλωση που έκανε η Ένωση των Στεροπτημιστριών Ελλάδα μαζί με τον Ελληνικό Ελληνίδα και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Κοριτσιού. Και έλεγαν, ναι, δεν το θυμάμαι, η Παγκόσμια Μέρα Κοριτσιού βεβαιώθηκε μόνο το 2012. Έχουμε πολύ, και ενώ γνωρίζαμε πόσα κορίτσια παίρνουν θύματα βίας κακοποίησης, πόσα κορίτσια παίρνουν θύματα ξυλοκαρμών, πόσα κορίτσια παντρεύονται σε ηλικία η οποία είναι 15 χρονών, πόσα πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι, ενώ λοιπόν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, εμείς φτάσαμε το 2012 να πούμε σταματήστε σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δίνουν ενάσματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για το έργο το οποίο και καλούμαστε να κάνουμε και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να προσφέρω προσωπικά. Τώρα, πάμε στο έργο που λέγατε. Εγώ θα ρωτάω την Άννα Ευθυμίου. Τώρα ή θα μου απαντάει η Άννα Ευθυμίου ή θα μου απαντάει ο βουλευτής Νέα Δημοκρατία ή και τα δύο. Λοιπόν, η ψήφο των αποδήμων. Να ψηφίζουν όλοι ή μόνο τις τελευταίες δύο. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Να μιλήσω πρώτα γενικά. Και να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ζώνη σημασία και αποτελεί, όπως είπατε κι εσείς, πολλά χρόνια το μελλοντισέργο. Εγώ βλέπω να το... βλέπω πρωθυπουργούς να ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες που υπάρχει πολύ ελληνικό στοιχείο και να υπόσχονται ότι είναι ζήτημα ημερών, μηνών, πολλούς. Δεν θέλω να ονοματίσω. Γιατί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός του Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως φαίνεται, εδώ τρεις μήνες τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση, το ΦΕΤΕ συνεχίζει να το θέσει πάρα πολύ ψηλά, το λέει, το επαναλαμβάνει και είναι ένας από τους πρώτους του στόχους. Και βλέπουμε ότι προσπαθεί σήμερα με την συνάντηση που έκανε με τους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως, ναι. Το επανέλαβε και το κατέδειξε αυτή τη βούλησή του. Και τώρα έρχεται να την υλοποιήσει. Βέβαια, επειδή είναι ένα από τα πιο τεράστια τεχνικό θέμα, χρειάζεται μια ευρεία συνέντευξη. Και αυτό προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν έχουμε τεχνική πίστη στο ζήτημα. Ναι. Γιατί το είπατε, γιατί το συμφωνώ απολύτω, είναι τεχνικό ζήτημα. Ακριβώ. Και αυτό που με ρωτήσατε είναι ένα τεχνική πίστη. Μια τεχνική πίστη ερώτηση. Θα το αποκρισταλώσουμε για να ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι να βρούμε, να κάτσουμε να συμφωνήσουμε ότι είναι, η ψήφος της αποδήμωσης είναι ένα περαιτέρω δέσιμο των αποδήμων με την πατρίδα και είναι και ένα συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμά τους. Να συμφωνήσουμε σε δύο βασικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, το modus vivendi και επί του διαδικαστικού, εφόσον υπάρχει ευρεία συνέλευση, πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις. Και από ό,τι άκουγα
Εντάξει, τώρα στις ειδήσεις από τις συνεννέσεις όπως διαμορφώνονται ή δείχνουν να διαμορφώνονται μέχρι τώρα που μιλάμε, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν αυτές οι 200 ψήφους που απαιτούν. Αν είναι σωστή αριθμητική μου, οι 158 της Νέας Δημοκρατίας με 22 του κινήματος αλλαγής, 15 του ΚΚΕ και 10 της ελληνικής λύσης, νομίζω ότι ναι, φτάνουν σε αυτήν την ναι. Το οποίο χρειάζεται για άμεση εφαρμογή. Επειδή όμως ακούω από τους πολιτικούς αρχηγούς, παρακολουθούσα τις δηλώσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και on camera και από διαρροές, γι' αυτό μπαίνω στη διαδικασία να σας ρωτάω λεπτομέρειες. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει, είναι σε μια ανοιχτή διαβούλευση. Άκουγα, ας πούμε, σε αυτό που το ερώτημα που σας θέτασα, άκουγα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει σύμφωνοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης λίγο νωρίτερα. Δεν μπορεί όμως να έχει το δικαίωμα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο εξωτερικό και είναι τρίτης γενιάς, γιατί η οικογένειά του 60-70 χρόνια, 100 χρόνια κάτι, πώς θα ψηφίσει. Επίσης, οι άσκες που ακούω από άλλους είναι δυνατόν να μην έχει κάποιος οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, να μην έχει Αθηνή, να μην έχει περιουσιακά στοιχεία. Είναι όλα θέματα τα οποία πρέπει να δοθούν επί κάτω τους. Θα σας πω ότι προσωπικά δεν είμαι ηθικός, ούτε μπορώ να φτιάξω εκλογικό νόμο για να μπορέσει να μιλήσω. Εγώ έχω εξειδικευτεί με το μεταπτυχιακό μου στο συνταγματικό δίκαιο, αλλά δεν είναι αυτό που απαιτείται στην παρούσα φάση. Όλα αυτά είναι ζητήματα επί του διαδικαστικού, τα οποία μικρά ή μεγάλα παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να βρεθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πολιτικό, γι' αυτό σας λέω ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την τρίτη γενιά, αλλά δεν μπορεί κανένας να φιλοχωρήσει και στο πόσο δεμένος είναι ή όχι με την Ελλάδα και πόσο πηγαίνει και βλέπει τις συγγενείς του, ας πούμε. Αυτά είναι θέματα που είναι και λίγο υποκειμενικά. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας αντικειμενικός κώδικας και πάνω εκεί να σκεφτεί. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πληροφόρηση στην εποχή του διαδικτύου, δεν μπορούμε να μιλάμε για αποστάσεις τη στιγμή που η Γερμανία είναι 2 ώρες απόσταση και κάποιος πηγαίνει έρχεται κάθε τρεις και λίγο πολύ πιο τακτικά από ό,τι πηγαίνουμε εμείς στην Τζιμισκή. Και βάσκε, είναι γνωστό ότι οι Έλληνες του εξωτερικού διακρίνονται για τα αισθήματά τους, για την αγάπη τους, για την πατρίδα μας. Και είναι και την Τζιμία. Από το εγώ διακρίνω αυτό και το έχουν καταδείξει και άνθρωποι που είναι στο περιγυρό μου. Άρα δεν μπορούμε αυτό να του αποκλείσουμε. Σαφώς όμως υπερθεματίζω ότι άνθρωποι που πήγανε 350.000 νέοι, που πήγανε στο εξωτερικό, εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι τα τελευταία αυτά τα χρόνια της κρίσης πήγανε. Αυτοί έχουν και όλη την πολιτική εικόνα του τόπου μας τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά πήγανε ακούσια. Άρα σίγουρα πρέπει να του δώσουμε παραπάνω δικαίωμα, τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα. Ξέρετε, γίνεται ακόμη πιο άσχημο, γιατί δεν φτάνει που του έδιωξε η χώρα, έτσι όπως κατάλαβα. Ναι, αυτό το λέω. Να του κλείσει και με πάταγο βροντερά. Έτσι την πόρτα, είναι σαν να του εξορίζει, σαν να του αποκόπτει κάθε δεσμό με την πατρίδα. Και αυτή, επειδή είναι η γενιά μου, είναι η γενιά των 35 ετών. Θέλουν να έχουν να ψηφίσουν. Βγήκα και πρόσφατα από μια εκλογική διαδικασία, αλλά μπορώ να σας το πω προσωπικά ότι θέλουν να έχουν να ψηφίσουν, θέλουν να έχουν επαφή με την χώρα μας. Είναι πολιτικοποιημένοι, πολύ, μα πάρα πολύ. Γιατί όπως το λέμε και εγώ, ακριβώς. Οι λόγοι που έφυγαν είναι προφανείς. Ήταν αυτή η οικονομική και πολιτική κρίση που φύγανε. Είναι λοιπόν πολύ έντονα πολιτικοποιημένοι. Έχουν το δικό του τρόπο που επικοινωνούν. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα βλέπουν όλα μέσω ίντερνετ και κοινωνικών δικτύων. Άρα θέλουν να έχουν άποψη και λόγο. Δεν μπορούμε να γυρνάμε λοιπόν. Και ενώ να θέλουμε να λέμε πώς θα κάνουμε ελκυστική τη χώρα μας, πώς θα προσεγγίσουμε του νέου αυτού με νέα κίνητρα και φτιάχνουμε τι νέε του εργασίε, καλά ανεβόμενε, να του λέμε όχι, δεν μπορείτε και να του πείτε, μην είναι πέρα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Διότι ήταν, όπως είπατε και εσείς, ένα διαχρονικά προβαλλόμενο αίτημα, ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό το αίτημα και το ζήτημα φτάνει στο σημείο να επικαιροποιηθεί περισσότερο, να υλοποιηθεί μάλλον περισσότερο, διότι το απαιτούν και συγκεκριμένες περιστάσεις. Και αυτές οι περιστάσεις
δεν δίνουν περισσότερο αυτό που, τα, πώς που λέτε τώρα. Έτσι, μιλάμε για μερίδα, τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος. Μέχρι το λίγο της παραγωγικής τάξης. Παραγωγικής. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ναι. Είχαν αρχίσει να φτιάχνονται επαγγελματικά και ήταν πάρα πολύ. Είναι κατεξοχήν παραγωγική τάξη και είναι το μέλλον της χώρας μας. Τα μυαλά της χώρας. Εν προκειμένου για αξιωματική αντιπολίτευση που αντιδρά στον τρόπο που στείλεται αυτό το σχέδιο, οφείλεται σε τι λέτε. Ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι φοβούνται ότι ο κόσμος ο οποίος είναι στο εξωτερικό, σε προηγουμένες χώρες, μαθαίνει σε ένα κεντροδεξιό φιλελεύθερο σύστημα, κατ' επέκταση θα πρόσκυπε στη Νέα Δημοκρατία, εκεί πως θα πηγαίνει στα κεντροδεξιά. Και κάποια στελέχη σχεδόν το παραδέχτηκαν σε αξιωματικές αντιπολίτευσης, όσο και να ακούγεται λίγο. Λίγο. Εγώ θα έλεγα και λυπηρό. Διότι σας είπα ότι πρέπει να βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το μικροπολιτικό και το μικροκομματικό. Αν λοιπόν μάθουμε να λειτουργούμε, δυστυχώς και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε λειτουργήσει μικροπολιτικά και μικροκομματικά. Αυτό όμως νομίζω ότι μας υπερβαίνει. Και όταν θέλεις ως αξιωματική αντιπολίτευση να λες ότι εγώ είμαι για όλους, αλλά στην πράξη το κατέβησα στις εκλογές του Κυριακού Μητσοτάκης, γιατί αυτός απέδειξε ότι είναι για όλους. Όταν λοιπόν θέλεις να λες ότι η αριστερική ή η πολιτική που θέλει αγκαλιάζει όλους τους πολίτες, δεν μπορείς να αποκλείεις αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν μπορείς να λειτουργείς έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις για επικοινωνιακούς σκοπούς. Δεν μπορείς να κάτι άλλο. Αυτό γιατί είναι. Αυτό εννοείται για άλλο. Είναι η αντίδραση. Είναι η άρνηση. Κοιτάξτε, αυτό εγώ δεν είμαι αρμόδια να σας πω αν είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Ή αν είναι μια ούτως ή άλλως αντιδραστική πολιτική. Αντιπολίτευση στήρα για την αντιπολίτευση. Αυτό θα φανεί και θα γνωριστεί μέσα από τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα ξεκινάει το θέμα να πέφτει επίσημα στο τραπέζι. Οπότε, μόλις ξεδιπλωθούν οι πολιτικοί στρατηγικοί του καθενός κόμματος, θα φανεί και τι πραγματικά υποστηρίζει και τι πραγματικά πρεσβεύει. Αλλά πέραν το τι θα φανεί και τι θα κάνει προς τα έξω, τι θα εννοεί από μέσα, όπως λέτε εσείς, θα κρυφθεί κιόλας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κρυφθούν όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να πάμε λίγο στο εργοτάξιο που έπεσε μέσα όλη η Θεσσαλονίκη και αυτό είναι το εργοτάξιο της Βενιζέλου του Μετρό. Την Δευτέρα ήταν απατώμα στο σπίτι σε πλάνο στο Δημαρχείο. Ήσασταν στη σύσκεψη που προκάλεσε ο Δήμαρχος. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα καν να πειθώ, γιατί μόλις θα πω για 100, 200, 300 άτομα. Έχει λαλούν πολύ κοκόρια γύρω σε τη βάση που πλέον. Εσείς συμπεράνατε κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία? Εντάξει, ήταν μια διαδικασία που προκάλεσε ο Δήμαρχος και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει λόγο στο μετρό, είναι στα όρια του. Ήταν μια συζήτηση. Ό,τι συζήτηση γίνεται, διαφωτίζει το θέμα. Το θέμα για μένα είναι να μπορέσει να δοθεί το μετρό γρήγορα στους συμπολίτες. Το λέγεται το καταγόρισμα για το μετάρσιο, κύριε Στέφη. Ναι, δεν με αφορά αυτό. Εγώ το βλέπω επειδή ήμουν εκεί. Είδα ότι έγινε μια συζήτηση και που ακούστηκαν διάφορες πλευρές. Ακούστηκε ιατρικό μετρό, ακούστηκαν αυτοί που είναι υπέρ της μιας θέσης, δηλαδή της απόφασης της αγωνιστικής θέσης, ή οι άλλοι που είναι οι αρχαιολόγοι και άλλοι τώρα που είναι το ίνστι που να γίνει ο μετρό, ο σταθμός. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Προσωπικά με κερδίζει η άποψη η οποία θα γίνει πιο γρήγορα το μετρό για τους πολίτες, αλλά θα πω και το λέω προσωπικά γιατί ασχολούμαι με το μετρό. Είμαι δικηγόρος των εργαζομένων στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ξέρω και ειδικά του αρχαιολογικού τμήματος. Άρα τρέφω απόλυτο σεβασμό για τις αρχαιότητες. Ναι. Και ιδίως το κομμάτι των αρχαιολόγων. Την κατηγορία ότι ξέρετε ότι όλη η στάση των αρχαιολόγων οφείλεται στο ότι δεν θέλουν να χάσουν μεροκάματα. Ακούγεται από πάρα πολλές πλευρές αυτό. Ότι θέλουν να είναι παράγοντας καθοριστικός, να έχουν ρόλο και μάλιστα πολλές φορές και το πρώτο.
κάθε. Υπάρχει και αυτή η άποψη, που σίγουρα πάντοτε υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Όμως επειδή προσωπικά σέβομαι τους αρχαιολόγους, γιατί έχω δουλέψει μαζί τους και νιώθω αυτό που κάνουν, πιστεύω ότι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους καταδικάζουν, να λέμε να τους κατηγορούμε ότι τι κάνουν, σκάβουν, ή τόσα χρήματα που εξοδεύτηκαν σε αυτές τις αρχαιότητες. Δεν έγινε εξ αρχής σωστά η πρόβλεψη για το πώς θα γίνουν οι αρχαιότητες εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν ακολουθήθηκε ο τρόπος που έγινε στην Αθήνα. Από την Εθνατία. Προφανώς θα πέσει στο Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι ήξεραν ότι θα έβρισκαν προβλήματα. Δεν ακολουθήθηκε λοιπόν ο σωστός δρόμος. Άρα αντί να τα ρίχνουμε εκεί που θα έπρεπε, τα ρίχνουμε στους αρχαιολόγους που κάνουν τη δουλειά τους. Και ξέρετε ότι αναδείχθηκαν πολύ σπουδαία ευρήματα τα οποία εμείς θέλουμε να γίνει ένα μουσείο, να αναδειχθούν. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσωπικά θα ήθελα να συμβάλλω πάρα πολύ σε αυτό. Επομένως, όλες οι πλευρές έχουν τα υπέρ, έχουν και τα κατά. Το θέμα είναι να συγκλίνουμε σε μία άποψη η οποία σίγουρα θα βοηθάει τους συμπολίτες, γιατί το μετρό Θεσσαλονίκης έχει καταδεί στον δεύτερο της Άρτας, το ξέρουμε τόσο καιρό. Και αυτό το υπέρ ενός συγκερασμού, με ποια είναι σωστό, δηλαδή το βλέπετε πολύ πλευρά, βλέπετε αυτό το θέμα και σαν ζήτημα υποδομής και σαν ζήτημα ταλαιπωρίας και σαν οικονομιστικό θέμα και σαν εργασιακό μπορείτε να το δείτε. Σαν όλα είναι. Όταν ένα θέμα είναι πολύπλευρο, πρέπει να δεις πολύπλευρο και να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Άρα θεωρώ ότι... Γιατί μιλάω στον αυτόν τον ανθρώπο στη Θεσσαλονίκη, ειδικά του κέντρου, και αν είναι κάποιος και επιχειρηματίας, μην το συζητάμε. Η μοναδική άποψη είναι τελειώνεται. Τελειώνεται αυτό. Δεν υπάρχει λογικό. Έχουν δημοκρατήσει οι άνθρωποι. Με αυτό το θέμα το συζητούσαμε όταν εγώ ήμουν δημοτική σύμβουλο το 2010. Μιλούσαμε για τους μετρόπιτρους. Και πάμε. Είναι μετρόπιτρους και μετρόπιτρους. Φτάσαμε στο 2023. Και ελπίζω να τελειώσει. Και θεωρώ ότι η άποψη αυτή που υποστηρίζει και θα γίνουν και μελέτες. Φαίνεται να υποστηρίζεται μια άποψη για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση. Θα γίνουν και οι ανάλογες μελέτες. Θεωρώ, σας είπα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εφόσον αυτό δείχνει ότι θα κατασκευαστεί πιο σίγουρα και θα υπάρχει σεβασμός στα αρχαιολογικά ιδρύματα, που σας λέω προσωπικά απόλυτα το υπηρετώ και το σέβομαι, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο και αυτό θα καταδειχθεί από τις μελέτες τις οποίες θα γίνουν, και από τη στιγμή που δεν θα υπάρξουν τα αιτήματα αποζημιώσεων από τον εργολάβο, είναι μία λύση η οποία μπορεί να τα συγκεράσει. Θα δούμε εν εξελίξει λοιπόν αυτών και των μελετών που περιμένουμε, γιατί θα κατατεθεί μελέτη που τη διάβασα από τον ανάπαυτο σε 2 εβδομάδες. Να δούμε τι λέει αυτή η μελέτη, να το εξετάσουμε. Εδώ είναι οι φορείς της πόλης, εδώ είναι η περιφέρεια, εδώ είναι ο Δήμος, αυτοί που επαναστηματίζουν αυτές τις άποψεις, να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε παρακάτω, να πάμε παρακάτω προς το όφελος των συμπολιτών. Αυτό το άνοιξε 2023 που ακούστηκε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, αυτό το χρονοδιάγραμμα για να υποθεί έτσι επίσημα, προφανώς υπάρχουν λόγοι οι οποίοι είναι σοβαροί και λόγοι οι οποίοι το καταδεικνύουν. Σας είπα όμως ότι αυτό θα αποδειχθεί και από συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες θα γίνουν και πάντοτε, επειδή το έχει καταδείξει η πορεία και η ιστορία του Μητρός Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και τα πρώτα τα οποία μπορεί να συντελέσουν κάποιες καθυστερήσεις. Αυτά μακάρι να αποκλειστούν. Πάντως, αυτό που δείχνει... Όμως, γιατί ακούσατε στην συνέντευξη που είπε ότι είναι εκπρόσωπος των αρχαιολόγων, να λέει σε κάθε μας, αν πάτε σε αυτή τη λίστα, δεν θα βρίσκεται αρχαιολόγο στην ευρύτερη περιοχή να σα εξυπηρετήσει και να προχωρήσει το έργο. Θα πάμε στα τοπικά εκεί. Αυτές είναι απόλυτες τάσεις. Όταν κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Και το μετρό δίνει και θέσεις εργασίας. Ποιος θα αποκλείσει από έναν άνθρωπο το οποίο θέλει να βρει δουλειά, να δουλέψει, να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα να εργαστεί, να πάει να εργαστεί και να κάνει ένα πολύτιμο έργο εκεί, να αναδείξει τις αρχαιότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απόλυτη άποψη. Δεν μπορεί να φτάνει σε αυτό που γίνεται ο καθένα να ταμπουρώνεται προς τη θέση του. Δηλαδή, έχουμε δεξιό κατασκευαστικό μοντέλο, αριστερό κατασκευαστικό μοντέλο, η αρχαιολόγη, η πόλη. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε χωριστεί σε πολλά στρατόπεδα. Θεωρώ ότι ίσως η νοοτροπία που έχουμε αναπτύξει πάνω σε αυτό το έργο έχουν δοθεί και αφορμές βέβαια, γιατί όλα αυτά τα επιχειρήματα
Νομίζω ότι είναι μια ορολογική βόμβα και έχει ταλαιπωρήσει τους πολίτες. Γι' αυτό έχουν γίνει πολλά πιστογυρίσματα. Υπήρξαν πολλές διάφορες τάσεις. Και όταν αυτές οι τάσεις δεν συγκεράζονται και υπάρχει μια νέα άποψη τώρα, αυτό πάλι δημιουργεί διάφορες δικαστικές κινήσεις. Για διάφορους λόγους, γιατί ο καθένας έχει το σκοπό του. Αυτό όμως τώρα θέλω να επισημάνω περισσότερο απ' όλα και να κλείσω με αυτό, είναι ότι από τα επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού καταδείχθηκε η πολιτική βούληση, αυτό είναι το ουσιώδες, να κλείσει επιτέλους η τρύπα αυτή. Είναι πάρα πολύ βασικό να κλείσουμε αυτή την τρύπα, να πάμε παρακάτω, να το δώσουμε στους Θεσσαλονικείς στο μετρό. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση. Δεν το είπα από μόνο αυτό. Προφανώς το πρότεινα κάποιοι φορείς. Δεν θα το υλοποιήσει μόνο. Προφανώς θα γίνουν κάποιες μελέτες. Θα δούμε τις μελέτες αυτές. Και αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό είναι ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ανακλείσει αυτή την τρύπα, να δώσει το μετρό στους Θεσσαλονικείς και να πάμε παρακάτω για να μπορέσουμε και να απολαύσουμε και αστικές κοινωνίες, τις οποίες δεν τις έχουμε. Έναν ΟΑΣ έχουμε και αυτές είναι πολύ παθές ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Σα ευχαριστώ και συγγνώμη εκ μέρους μας από το νέο μέρος της οικογένειας. Και καθυστερήσαμε τη μαμά του για ένα χρονικό διάστημα. Σα ευχαριστώ. Εγώ είμαι χαρά μου που με έχετε εδώ και μου δίνετε αυτό το βήμα να εκφράσω τις απόψεις μου. Γιατί θεωρώ ότι τα περιφερειακά κανάλια κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι που μένετε εδώ και τα στηρίζετε. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και σε λίγο θα είμαστε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.